Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο talk show της επαρχιακής τηλεόρασης. Απόψε σας έχουμε ετοιμάσει ένα super duper wow επεισόδιο. Καλεσμένοι μας δεν σηκώνει πολλά πολλά. Θα σου πει αυτό που σκέφτεσαι στα μούτρα. Λέει μαντινάδες. Εντάξει, σήμερα δεν θα πω πιστεύω. Δεν σε έχω ανακοινώσει ακόμα, μίλας. Εντάξει, συγγνώμη. Λέει μαντινάδες. Ξέρει να μαγειρεύει από αυτό αρνί μέχρι πάπια βγενουά με μπατζάρι, τουίλ και, και καραμελωμένο σαλίγκαρο. Μπράβο. Και όπως λοιπόν όλοι καταλάβατε, μαζί μας έχουμε την άλκηστης Αλεξάκη. Λοιπόν, τι κάνετε? Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Άλκησης Κατερίνα Αλεξάκη. Ναι, δύο ονόματα έχω. Γιατί όπως δεν έχει πει κανένας μέχρι στιγμής, θα το πούμε πρώτοι εμείς. Να το πείτε. Αν και το έχουν δει, αλλά θα το πούμε πρώτα εμείς. Είσαι διπλοβαφτισμένη. Ναι, και τριπλοβαφτισμένη. Και τριπλοβαφτισμένη. Εντάξει, πλάκα κάνω. Το μπαλάκι παρακαλώ. Ορίστε, αυτό είναι και το άγχος σου. Να είσαι καλά. Να χαλαρώσεις. Ξέρουμε ότι έχεις βγει σε πάρα πολλές εκπομπές, έχεις κάνει πάρα πολλά live, έχεις κάνει διάφορα. Δεν έχει να κάνει. Αλλά σαν την ψηλή κουβέντα δεν έχεις βρει πουθενά, πιστεύω. Δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα ότι κάθε φορά που πηγαίνεις σε εκπομπή έχεις καινούριο άγχος. Εντάξει, αλήθεια είναι. Είναι και λίγο... πόσο μάλλον τώρα που είμαστε μια ωραία ταράτσα εδώ πέρα. Είναι καταπληκτικά εδώ, αλήθεια. Τέλος Απριλίου. Σιγά-σιγά μπαίνουμε στη μεγάλη εβδομάδα. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο Απρίλιος. Καλά-καλά. Πολύ σωστά τα λες. Τελικά τι θέση βγήκες, 10η. Ναι. Γιατί τώρα, αν ανοίξω εγώ, τώρα τηλεόραση, έχει 10 μέσα. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Είσαι εκτός. Ναι. Και ήσουν εκτός και όταν είχα δει 13, και όταν είχα δει 14, και όταν είχα δει 12, και όταν είχα δει 11. Εντάξει, όταν ξαναμπήκανε παίκτες, δεν μπήκα εγώ, αλλά τερμάτισα 10η. Δεν μπορώ να αλλάξω το τι τερμάτισα. Το τι έγραψε. Από το 45 έως το 79, πόσο στημένο είναι το MasterChef του 2019. 100%. 100%! Έλα, πλάκα κάνω, εντάξει, όχι. 100% εγώ το έχω κυκλώσει. Είναι... Έρχονται και εκλογές. Όχι, είναι 70% reality και 30% μαγειρικά. Το έχουν κάνει επίτηδες. Κοίταξε να δεις. Κάθε καινούργια εκπομπή θέλει να βγάλει. Πώς το λένε, ακροαματικότητα, νούμερα. Το κάναν στην πορεία, το είδαν στην πορεία ότι πιάνει φέτος με τους παίκτες και το προχωρήσανε. Όχι, το ξεκινήσανε από την αρχή, έτσι. Ποιους θα διαλέξουν, ποιους θα την πείσουνε. Ναι. Σε είδανε εσένα, λένε, όπου βάλει, θα τα πει. Βάλει το παράωρο μέσα. Κάτι ξέρει να μαγειρεύει, αλλά θα τα πει κιόλας. Κάπως έτσι. Περίπου. Εντάξει, δεν σε βλέπω πολύ σίγουρη. Άλκησης λοιπόν. Ναι. Το Άλκησης γράφεται ΙΤΑ ΙΟΤΑ. Με ένα σίγμα στο τέλος. Με 852 σίγμα. Γιατί δεν σε λέγανε με σίγμα στο τέλος, σε Άλκηστη? Γιατί ο κύριος Κοντιζάς είναι γραμματιζούμενος άνθρωπος. Είναι. Και δεν του άρεσε το σίγμα στο τέλος. Αλλά ο καθένας όπως θέλει τον εφωνάζουνε. Καλά, ναι, αυτό. Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Και τώρα το λένε, εντάξει, Άλκηστης και το τονίζανε και χίλια δύο πράγματα και σε βλέπουν στον δρόμο και εδώ στο στούντιο που σε είδανε όλοι οι οπερατέρ, το κοινό μας, χαμός, σε φωνάζανε Άλκηστης. Εντάξει, δεν γύρισες σε κανένα, θα το πω, δεν γύρισες, τουπέ, υφάκι. Τι λες! Γιατί έχεις πάρει αυτό το χαρακτήρα? Τι χαρακτήρα έχω πάρει? Εντάξει. Δεν γυρίζω σε κανένα. Τι λέει! Έτσι να έχουμε, να γίνουμε λίγο πικάντικοι, να γίνουμε λίγο διαφορετικοί. Εσύ δήλωσε συμμετοχή στο MasterChef? Όχι. Τα πάρουμε την αρχή τα πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Η παρέα μου και συγκεκριμένα η κολλητή μου. Ωραία. Το έκανε κρυφά. Πώς λένε την κολλητή σου? Ελλάς. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ελλάς. Ναι. Είναι από εδώ, δικιά μας χώρα. Ναι, δικιά μας. Ελλάς. Από πού βγαίνει το Ελλάς? Το Ελλάδα. Ναι, ρε παιδί μου, όταν τη βούτυξε ο παπάς στην κολυμπήθρα, είπε βαφτίζει τη δούλη του Θεού Ελλάδα. Βαφτίζει τη δούλη του Θεού Ελλάς. Ελλάς, ε. Και αυτή είμαι σίγμα στο τέλος. Ωραία, ωραία. Άρα σε δήλωση Ελλάς. Ναι. Έπαιξε το ελληνικό MasterChef αναγκαστικά. Που ήταν... Εντάξει. Μέτριο αυτή ήταν αυτό. και πήγες στην οντισιόν. Στην αρχή περάσετε κάποια οντισιόν πριν πάτε εκεί πέρα να μαγειρέψετε ή κατευθείαν σκαλούν? Αρχικά περνάς μια οντισιόν την οποία δεν τη βλέπει ο κόσμος. Πας υποτίθεται ένα κρύο πιάτο. Που γίνεται η πρώτη συνάντηση με τους κριτές και με τα άτομα της παραγωγής. Α, και οι κριτές είναι στο κρύο πιάτο. Ναι, ναι, εσύ πήγες. Τορτίγια. Όχι, βέβαια. Το πρώτο κρύο πιάτο μου ήρθε αυτό. Τι για πες. Λέει, βρε. Για πες, να το πάρουμε έτσι. Έκανα κριτικό ντάκο σε cheesecake. Πολύ ωραίο. Γλυκό ή αλμυρό ήταν αυτό? Αλμυρό. Αλμυρό. Ωραία, ωραία, ωραία. Μας αρέσει, Άλκηστης. Εντάξει. Πέρασες.
πέρασα. Στις οντισιόν που θα παιχτούν τέλος πάντων. Πόσα άτομα δήλωσαν συμμετοχή φέτος, ξέρεις, πάνω κάτω. Ήταν γύρω στις 7.000 αιτήσεις. Σημείωνε εσύ νούμερα εκεί. Δέκατη στους 7.000 δηλαδή. Ναι. Καλό ποσοστό, έτσι. Καλό είναι. Δεν βγαίνεις πάλι κυβέρνηση. Όχι, εντάξει, είναι. Ναι. Δημοτική σύμβουλος. 1.500, τώρα που τα ξέρουμε, επειδή τα ξέρουμε, τα λέμε. 1.500 ευρώ. Ναι. Μηνιαίος μισθός, 5 χρόνια κάθε μήνα. Καλό. Κάνεις, δεν κάνεις. Α, ναι. Κάνεις, έτσι. Κάθομαι εγώ σπίτι μου και παίρνω 1.500 ευρώ το μήνα. Δημοτικός σύμβουλος. Μπες και εσύ δημοτικός σύμβουλος. Σε ψηλή κουβέντα. Θα το κόψουμε αυτό, εντάξει, ναι. Για να δούμε, θα το κόψουμε. Όταν μπήκατε στο παιχνίδι. Όταν μπήκατε, ποιοι όταν μπήκαμε. Περνάνε οντισιόν. Περίμενε. Για μένα θα μιλάς, όχι στον πληθυντικό. Άσε τους άλλους παίχτες. Μόνο εγώ. Περνάνε οντισιόν. Ναι. Προχωράει το παιχνίδι, διαλέγουν τα. Κάνουν μετά και τα άλλα που παίρνετε τις κονκάδρες του κάθε. Mm-hmm. Του κάθε κριτή, τέλος πάντων, μάγειρα σεφ. Και μπαίνει στο σπίτι. Mm-hmm. Όλοι μαζί, μπαίνεις και εσύ στο σπίτι. Ναι. Μαζί. Κατευθείαν διαλέξατε δωμάτια, ήταν κάπως στημένο, ας πούμε, τα αγόρια θα πάνε από εκεί, τα κορίτσια από εκεί, ή όλοι μαζί, όχι, ό,τι βρούμε και ό,τι αρπάξουμε. Πέντε βούγια, δύο μουσκάρια. Μπαίνεις μέσα και όπου πας. Και όπου πας. Και κατευθείαν δημιουργήθηκαν τα πηγαδάκια, οι κλίκες. Αν είχαμε κλίκες φέτος, δεν το λέμε. Κοίταξε να δεις. Τα παιδιά μας είχαν σε ένα ξενοδοχείο. Στην αρχή. Ναι, 60 άτομα τα οποία περάσανε. 60 άτομα. Α, όλοι αυτοί δηλαδή, οι τελικοί 60. Ναι, ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο. Α, γιατί εκεί, πρώτα πρέπει, μάλιστα, να περάσει κάποιες εξετάσεις και όλα αυτά. Εξετάσεις αίματος, ψυχολογικές. Τα πάντα. Όλα, Τα πάντα. Σε ξεσκονίζανε με λίγα λόγια. Και σένα σε βγάλανε εντάξει, ισοϊκία καλή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αφού σε διαλέξαν, ήταν αυτό που θέλανε. Ωραία. Και λογικά γνωρίζεσαι μέσα στο ξενοδοχείο. Δεν μπορείς να φύγεις εκτός ξενοδοχείου και φτιάχνεις παρέες και όλα αυτά. Εντάξει, με κάποιους που γνώρισες και έκανες παρέα δεν περάσανε μέσα, καλός ή κακός. Και με κάποιους άλλους που δέθηκες λίγο παραπάνω, κάνετε και παρέα μέσα στο σπίτι. Που έτυχε να περάσουν, ναι. Ναι. Με το που μπαίνετε εκεί στους 60 στο ξενοδοχείο, καταλαβαίνετε μεταξύ σας ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός μάγειρας. Ή βλέπετε μόνο χαρακτήρα, δηλαδή φαίνεται το σουλούπι του αλωνού ότι αυτός ξέρει να μαγειρεύει. Κοίταξε να δεις, καθόμαστε στο σαλόνι του ξενοδοχείου και ξεκινάνε άλλοι και λένε εγώ κάνω σφαιροποίηση, εγώ χρησιμοποιώ μοριακή κουζίνα και πού πας τώρα. Εσύ ένα παιδί από το χωριό που κάνεις κάτι περιδάρες τεράστιες, πού πας να μπλέξεις. Από ποιο χωριό είσαι, είπαμε. Από τον Καραβάδο. Από ποιο. Καραβάδο. Καραβάδο, Ναι. Τι δημοτικό διαμέρισμα είναι αυτό. 301 κάτοικοι. Δημοτικό μου διαμέρισμα 311. 301. Τώρα εσύ που δεν είσαι, ίσως στο Masterchef. 300. 300 μιλάνε. Του λέω. Η Ελλάς είναι από τους 300. Όχι. Α. Αυτά είναι τα Γρίνιο. Άστα να πάνε, σου λέω, δε. Χαμός. Και κάνα σφαιροποίηση και αυτά, εσύ τίποτα. Ιδέα από όλα αυτά. Τίποτα. Κάτι άλλο. Είχες κάποια ιδέα πλάκα-πλάκα ή. Από μοριακή κουζίνα, καμία απολύτως. Ωραία. Εσύ ήξερες, έχεις τελειώσει μια σχολή μαγειρικής, ας πούμε. Ναι. Και πήγες, δήλωσε συμμετοχή η φίλη σου. Πήγες εκεί πέρα, πέρασες στους 60. Mm-hmm. Περνάς παραπέρα, μπαίνεις στο σπίτι. Ναι. Ωραία. Με ποιον ήρθες κοντά, αμέσως, αμέσως όμως. Με τη Μαρία Τζαπράνη, τη Γιάννα και τον Γιώργο τον Ορφανό. Ωραία. Με τον Γιώργο Ορφανός, τον Ορφανό. Καλό παιδί, έτσι. Πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί. Και ήμασταν μαζί, ξεκίνησε όλο το ταξίδι στο Masterchef. Μαγειρέψαμε μαζί. Την ίδια μέρα πήραμε ποδιά. Ναι, ναι. Και ήταν. Ήταν ωραίο το δέσιμό σας. Η κλίκα μας. Έφυγε πρώτος, έβριζες εσύ. Ναι, εντάξει, κλασική περίπτωση. Μετά δεν κατάφερε να ξαναμπεί. Ούτε εγώ. Εντάξει, εσύ νομίζω δεν θα σε βάζανε σε έναν, να σου πω την αλήθεια. Για κανένα λόγο. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα μεταξύ μας εδώ πέρα δεν μας βλέπει και κανείς από την Αθήνα. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Κοίταξε να δεις. Ναι. Εγώ όταν μπήκα μέσα στο στούντιο, οι 9 που ήταν απάνω ξυνήσαν τα μούτρα τους κατευθείαν. Είμαι ένας χαρακτήρας ο οποίος τον φοβούνται. Αυτό το τηλεόραση όμως, εγώ νομίζω, έτσι. Το φοβούνται πάρα πολύ αυτό το χαρακτήρα. Το τηλεόραση αυτό. Το δες και live. Το γύρισες πάνω live. Να κοιτάξεις. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Χάρηκες. Όχι. Στενοχωρέθηκες. Νευρίασα. Πείσμωσα. Και δεν πέρασα. Και δεν πέρασα. Μέσα στο σπίτι τώρα. Mm-hmm. Θέλω να μείνουμε λίγο εκεί. Ναι. Μέχρι να περάσουμε και εκεί, θα πάμε στις οντισιόν. Mm-hmm. Πέρα από αυτά που στείνατε, ρε παιδί μου, να διαφημίσετε, να ανοίξετε ένα μπισκότο έτσι, mm-hmm. να κάνετε ένα.
Τι θα κάνουμε σήμερα, τοστάκια! Παναγία μου. Και φέρνουν τα τοστάκια και αυτά. Τι άλλο αξιόλογο γινόταν που αξίζει να μάθουμε πέρα από τις διαφημίσεις και από αυτά? Τι αξιόλογο? Ότι ό,τι φαγητά μένανε στο στούντιο, οτιδήποτε περίσευε, ό,τι ήταν βρόσιμο τέλος πάντων, μπράβο, το δίναμε σε ιδρύματα, σε διάφορα μπράβο τέτοια. Και πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση μπράβο, αυτή που γιατί έγινε. Γιατί αυτό το ρωτάνε πολύ. Δηλαδή, εσείς κάνετε τόσα πιάτα, δοκιμάζετε ναι τόσα πιάτα. Φαντάζομαι μετά πάνε κάπου όλα πάνε σε όλα αυτά. Ιδρύματα, σε άπορους, ωραία, ωραία, σε πυρόπληκτους, σε διάφορα τέτοια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το μπράβο οποίο αυτό δεν το γνωρίζει κανένας και καλό είναι κάποιος να βγει να το πει. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, ψηλή κουβέντα. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαλίτσα γενικά παίζατε μέσα στο σπίτι, δηλαδή υπήρχαν πειράγματα, υπήρχε κάτι πιο φυσιολογικό, πιο ανθρώπινο, πιο normal? Ναι, ήταν παίζαμε όλα κρυφτό. Τι πιο φυσιολογικό? Κρυφτό, ο πιο μεγάλος να είναι 50 χρονών και ο πιο μικρός 23. Και να παίζουμε κρυφτό. Ποιος ήταν 50 χρονών? Η Λίζ. Α, ναι. Την ξεχάσαμε? Ε, την ξεχάσαμε? Ε, γιατί δεν μου απαντάς? Οι κλίκες γίνονται με βάση... Βλέπουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, οι κλίκες. Να μην λέω εγώ κλίκες. Όχι, να το πεις κλίκα. Οι παρέες που γίνονται. Ναι. Γίνονται με βάση τις ικανότητες μαγειρικής που έχει το καθένα. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, παιδιά που είναι καλοί μάγες. Τώρα εντάξει, mm-hmm, ξέρω να μαγειρώ μου καλά. Το λέμε. Ναι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Εννοείται αυτό. Το, το λες κι εσύ. Ναι. Δεν το, είναι καλοί μάγειρες. Ναι. Είναι. Ναι. Ωραία. Χαίρομαι. Ήθελα να δω μα... Είναι μαζί, λίγο πιο αδύναμη να το πω, λίγο με λιγότερη εμπειρία μάλλον, αυτό είναι το σωστό, με λιγότερη εμπειρία. Ναι. Είναι μαζί, αυτό είναι λογικό? Όχι, δεν είναι λογικό. Και δεν είναι λογικό το να είναι σε ένα δωμάτιο 5-6 ανθρώποι και να σχεδιάζουν πώς θα βγάλουν αυτούς τους αδύναμους έξω. Ναι, να φτάσουν είναι στο τέλος μόνος, άσχημο. Ναι, είναι πολύ άσχημο. Εκεί κατά τη διάρκεια που γνωρίζονταν αυτούς, τι ήταν κάνει, να μου πεις, εσείς ήσασταν κάπου αλλού, χαλαρώνατε. Εννοείται. Klein Minds, I Night. Ναι. Ωραία. Παίζουν μια μέρα, μια μέρα με Mystery Box, ας πούμε. Ξυπνάτε 6-7 λοιπόν, η ώρα. Λοιπόν, τώρα να δεις. Όταν μας ανακοινώνει η υπεύθυνη παικτών ότι έχουμε Mystery Box την επόμενη μέρα, ξεκινάει 9.30 ώρα το γύρισμα στο σπίτι. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι από τις 8.30. Ξεκινάει γύρισμα στο σπίτι. Μας θυμηθείτε τα διαφημιστικά και ναι, όλα αυτά θα πείτε. Να μας πούνε τι μας περιμένει και καλά στο Mystery Box, να πούμε τι πιστεύουμε. Μετά πηγαίνουμε στο στούντιο κατά τις περίπου 11 με 12. Α, και όταν ήμασταν 21 άτομα, δεν υπήρχε. Τελειώναμε 1-2 η ώρα τη νύχτα. Και αυτό ήταν μόνο για το Mystery Box? Γενικά, ή κάνατε και την άλλη δοκιμασία που βλέπαμε εμείς στην τηλεόραση? Όχι, όχι. Μόνο το Mystery Box κάναμε εμείς και την επόμενη δοκιμασία την κάναμε την επόμενη την άλλη μέρα. Ήταν ρακόρ. Αυτό που βλέπαμε εμείς σε ένα επεισόδιο, εσάς σας έπαιρνε 2 μέρες. Ναι, αυτό που βλέπετε εσείς σε 2 ώρες, εμείς το κάναμε σε ώρες γυρίσματος γύρω στις 24 ώρες γύρισμα. Ναι, πες μια μέρα μόνο γύρισμα. Ναι. Μάλιστα. Και ισχύει αυτό που έχεις πει και εσύ, φαντάζομαι ισχύει τώρα πώς, 21 πιάτα και να μην θέλεις, να, δεν γίνεται διαφορετικά. Να ψήνεται να τελειώνεται, ας πούμε, 5 ώρα τα ψήματα και το τελευταίο πιάτο, ας πούμε, να το δοκιμάζουν. Ναι, είναι λίγο άσχημο όλο αυτό, ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Και πώς γίνεται τώρα αυτό, για πες. Δηλαδή το περνάτε, έχετε ένα μικρό φούρνο μικροκυμάτων από κάτω, το βάζετε ένα λεπτό, το ζεσταίνετε. Όχι. Και το πάτε. Όχι. Πώς γίνεται, άμα κάνω εγώ μια σούπα βελουτέ, θα πάει τούβλο μετά στο. Τούβλο ξετούβλο, το δοκιμάζουνε. Δεν σου κάνω πλάκα. Αλήθεια. Ναι. Ο Κράτς. Ναι. Ο Χριστάρας. Καταπληκτικός άνθρωπος. Καταπληκτικός. Φοβερός μάγειρας και φοβερός χαρακτήρας. Εσύ που είσαι όφη όμως. Ναι. Δεν είχες θέμα με τον Παγουρά? Όχι. Εντάξει, είναι λίγο κάπου ακούσει και αυτό, το κόψουμε. Αλλά δεν είχες, Γιατί να έχω θέματα? Πιστεύεις ότι όντως αδειάζανε οι Γιαννιώτες τη λίμνη για να μην πνιγεί το φεγγάρι? Έλα Χριστέ και το Παναγιά. Βλέπανε. Τι άλλο με θα ακούσει στην εκπομπή? Γι' αυτό έχουν βγει παγουράδες. Γιατί αδειάζαν τη λίμνη με παγούρια για να μην πνιγεί το φεγγάρι. Εγώ νόμιζα ότι το κάνανε για να ψαρεύουνε. Ο Παντελής έκανε τσιγαράκι με στο σπίτι, ρε, χαλαρώνει έτσι. Γενικά καπνίζεται, ας πούμε. Και Παναγιά. Κοίταξε, γενικά καπνίζουμε. Τώρα τα περί τσιγαράκια αυτά που λες εσύ δεν γνωρίζω. Δεκτό. Να είσαι καλά. Τη μεγαλύτερη εξέλιξη μέσα ποιος την είχε, εγώ, πιστεύεις? Όχι, η μεγαλύτερη εξέλιξη είχε η Γιάννα.
Γιατί ήταν μια μαγείρισα η οποία καθαρά οικιακά. Μαμά. Καθαρά οικιακά. Και βλέπει αυτό το μαμαδίστικο και το εξελίσσει σε γκουρμέ. Και ήταν η μοναδική που διάβαζε μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί. Ναι, το έλεγε κιόλας μετά. Εντάξει, βέβαια και άλλοι το έχουν πει, αλλά φαντάζομαι δεν το έχουν κάνει. Αλλά το... διάβαζε όντως. Ναι, ναι, ναι. Την σ' άρεσε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Τώρα η Γιάννα δουλεύει κάπου. Δηλαδή... μέχρι στιγμής, από όσο ξέρω, μιλάς, όχι. Μιλάτε, ναι, ναι, ναι. Μιλάτε. Ναι, ναι, ναι. Είχατε, εσείς ήσασταν που ήταν οι κοτούλες, πώς, ναι, 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 οι κοτούλες. Μπράβο. Εγώ, η Γιάννη Μαρία, η Μπουρλόκα, η Ασημίνα, αυτές που είχαμε μείνει εκεί πέρα, οι κοτούλες. Παντελής Σακύρ ή Ζακύρ. Ζάχυρ. Ή Ζαχύρ, όπως θες πες τον, ή Ασημίνα. Ιδανικά, ποιον από τους τρεις ναι. θα έπαιρνες ναι, ναι. σου σεφ στο εστιατόριο που θα κάνεις σε 10 Παντελή. Χρόνια. Παντελή. Παντελή, για ναι, τα τσιγαράκια ναι, ναι, ναι. που είπαμε πριν, ώρα. Ποια τσιγαράκια, τι λέει. Σατανά. Δήλωσες πρόσφατα ναι, ναι, ναι. ότι όταν δεις τον Νικόλα, ο Νικόλας δώσ' τα όλα, μουτσινά. Α, ναι. Τα είπες και αυτά, δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Καλά, εντάξει, κλασική περίπτωση βλάβες. Ότι θα του τραβήξει ένα uppercut. Ναι, εντάξει. Και θα πέσει κάτω. Ναι. Σε προκαλώ λοιπόν να τον προκαλέσεις live στην εκπομπή, ναι, ναι, στην ναι. κάμερά σου. Ναι, ναι, ναι. Στην κάμερα 3. Ναι, ναι, με τον ναι. τρόπο που πρέπει. Ναι, ναι. Να σε καλέσει στην εκπομπή. Το έχει κάνει ήδη. Τι χόμπι έχεις? Παίζω μαντολίνο. Γιατί το έφερες? Έλα Χριστέ. Να κάθομαι παίζω εδώ πέρα μόνη μου, έτσι στο ξεκούδουνο. Αλήθεια, παίζεις μαντολίνο? Ναι. Έλα ρε εσύ. Με ηρεμή. Σε χαλαρώνει το μαντολίνο, mm-hmm. Και εμένα. Όταν... από το 5 έως το 15, ναι. πόσο πολύ σε ζηλεύουν στο χωριό που έγινες διάσημη? Πόσο πολύ με? Σε ζηλεύουν στο χωριό που έγινες διάσημη. Άμα σου πω ότι δεν έχω πατήσει ακόμα στο χωριό. Γιατί σε ζηλεύουν? Πολύ ωραία το είπες. Ιδανικό μαγαζί για την άλκη της. Ναι, ναι. Είναι το εστιατόριο, η ταβέρνα ή ένα all day καφέ που να έχει τα πάντα. Θα πω ένα κουτούκι, παρείστικο. Κουτούκι. Ναι, παρείστικο. Το μεζέ μας, τη ρακούλα μας και όλα καλά. Για να πας ή για να το κάνεις? Και τα δύο. Ωραία. Και έχω στο μέλλον σκεφτεί ότι θέλω να φτιάξω ένα μεζεντοπωλείο. Τώρα... ψάχνουμε το χώρο. Σιγά σιγά. Στο Ηράκλειο πιστεύω θα βρεις ένα χώρο για μεζεντοπωλείο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να το φτιάξω εκεί πέρα που θα είναι όλα τα μεζεντοπωλεία μαζί. Θέλω... έχει μεζεντοπωλεία το Ηράκλειο και σκέφτηκες κάτι διαφορετικό. Α, δεν μου ωραίες, σατανά. Και σκέφτηκες κάτι διαφορετικό, βρεθυρίο, έλα. Ναι. Μα πώς σου ήρθε η ιδέα πλάκα-πλάκα να κάνεις μεζεντοπωλείο στο Ηράκλειο, για πες τώρα. Κοίταξε να δεις. Εγώ θέλω να το κάνω θεματικό. Ωραία. Όπως το μεζεντοπωλείο μουσικό καφενείο, όπως το μεζεντοπωλείο κρασό. Άκουμε λίγο. Ναι, άκουμε λίγο. Εντάξει, άκουμε. Θέλω π.χ. Να έχω τρεις μεζέδες για το κρασί, τρεις μεζέδες για τη ρακή και για το ούζο. Δεν σε φοβίζει που το λες τώρα που μας βλέπει όλο το Ηράκλειο και όλη η Κρήτη, μήπως κλέψουν την ιδέα? Ας μην την κλέψουν. Ποιο είναι το μαγαζί που θα πετύχει? Και αφού έχουμε μοιρώσει τον κόσμο με γνώση. Ναι, ναι. Να περάσει το Mystery Box. Δεν βλέπω. Καταπληκτικά. 5 φωτογραφίες παικτών του Masterchef και 5 πραγματάκια, παύλα υλικά. Αχ, και θα ταιριάξεις στον κάθε παίκτη με το υλικό. Τέλεια. Και θα ταιριάξεις ένα υλικό σε κάθε παίκτη. Έχουμε εδώ πέρα κολοκυθάκι, ακτινίδιο, αχλαδάκι, φασούλα και αγγούρι λογικά. Ωραία. Και έχεις Αλέξανδρο, ναι. έχεις Σταμάτη, έχεις φυσικά Χαράλαμπο. Α, ο Χαράλαμπος πόσα κιλά είναι? Είναι κάτω από 20, είναι 25. Είναι γέρασα 40 κιλά. Με τα παπούτσια. Χωρίς. Έχεις Ασημίνα. Και το καλύτερο Σπυρίδουλα στο τέλος, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι Και έχεις και τον Τζόρτζι από πέρυσι. Οπότε, ξεκινάμε ανάποδα, ξεκινάμε. Αλέξανδρος. Ναι, λοιπόν. Αλέξανδρος, θα το δώσω το αχλάδι. Χωρίς να θέλω να είναι κάτι κακό το αχλάδι, έτσι, επειδή είναι γλυκό. Οπότε, στον Αλέξανδρο, δίνεις το αχλάδι. Ναι. Περίμενε να κάνουμε τώρα σαν ένα ETF. Στον Αλέξανδρο είναι το αχλάδι.
Μετά. Σταμάτης. Στο σταμάτη. Θα του δώσω τη φασούλα. Oh! Περίμενε, μπορείς να μου πεις λίγο τι ισχύει το κάθε λίγο μη δίνω... Τίποτα, ό,τι νομίζω ο καθένας. Σίγουρα, έτσι. Είναι θεματι... είναι τεστ δημιουργικότητας αυτό. Άκου τώρα. Γιατί όμως του το δίνω. Μ' αρέσει που δικαιολογείς την απάντησή σου. Ωραία. Γιατί ο Σταμάτης με τη φασούλα θα κάνει θαύματα. Και έχει μέσα μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μπύλες, φασούλες. Πέντε φασούλες. Καρπουλάκια. Φασουλάκια. Χαράλαμπος. Ο Χαράλαμπος. Ο Χάμπος. Θα του δώσω... Το μικρό κολοκυθάκι στο Χάμπο. Και πάει όλο και γίνεται πιο ωραίο. Ναι, ναι. Εδώ πέρα. Αιτιολογία θες. Βεβαίως και θέλω αιτιολογία. Όσο αδύνατο είναι το κολοκυθάκι. Το συγκεκριμένο κολοκυθάκι, έτσι. Το συγκεκριμένο. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Ασημίνα. Εντάξει, έχει μείνει το αγκούρι και το ακτινίδιο. Θα του δώσω το ακτινίδιο, γιατί το αγκούρι πάει εδώ. Η Ασημίνα είναι εδώ πέρα η κοπέλα μας. Η Ασημίνα, να τονίσω ότι είχε πάει στους 10, τώρα μπήκαν 14, επιμένει μέσα, ξαναμένει μέσα, mm-hmm. πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν φεύγει με τίποτα. Είναι ο Terminator της καρδιάς μας, η Ασημίνα. Δεν φεύγει με τίποτα, εδώ ακτινίδιο, Ασημίνα. Έχει ωραία, η Ασημίνα ξέρει να μαγειρεύει, είναι σαν τις τραγουδίσεις από φωνή φωνάρα που λένε. Και η έκπληξη, έτσι. Και ο Τζόρτζης από πέρυσι, όποιος δεν θυμάται. Όχι, έτσι. Έλα τώρα, το κάνεις πρόστιχο τώρα. Δεν είναι πρόστιχο, γιατί. Στο αγκουράκι. Εγώ αυτό που φέρατε το λόξο έτσι. Ο δεν έφερε ένα τέτοιο. Άρε, άλλοι και στις τι έχουν περάσει. Επικά βράδια. Το στυλό σου. Και αφού τελειώσαμε και με το Mystery Box, Παύλα, τεστ δημιουργικότητας, mm-hmm. τελειώνοντας σιγά σιγά, φτάνοντας mm-hmm. στο λιμάνι μας, κάναμε mm-hmm. το ταξίδι μας και φτάνοντας στο λιμάνι μας σιγά σιγά να αγκυροβολήσουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, επειδή στις επόμενες εκπομπές θα έρθει ο Τάσος, mm-hmm. μια από τις επόμενες εκπομπές λογικά, τώρα δεν ξέρουμε ποια ακριβώς, θα έρθει ο Τάσος στην εκπομπή μας. Τι να κάνουμε, αλήκηστης. Όχι, καλά θέλει το να έρθει ο Τάσος στην εκπομπή. Καλά το κάνετε. Μην απομακρυνθείς, μην παίρνεις στάση άμυνας. Όχι, δεν είναι στάση άμυνας, από λεφτό θέλω. Ωραία. Θέλω να μου πεις δύο ερωτήσεις. Ναι. Να κάνω στον Τάσο. Δεν θα μας δει, οπότε δεν θα ξέρει ότι τις έκανες εσύ. Γιατί, Θεέ μου. Αν δω το επεισόδιο και πεις ότι αυτές τις ερωτήσεις έχει κάνει η Άλκηστης, τελείωσες. Δεν πρόκειται να το πω ποτέ, συνέχισε. Να ξέρεις. Πρώτη ερώτηση. Πρώτη ερώτηση. Τι, δεν το κάνω ερώτηση. Απλώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να βγούμε σε διαφημίσεις. Θέλω λίγο να τρέξεις το μυαλό σου. Ποτέ δεν θα τρέξεις, να ξέρεις. Τη σκέψη σου. Γιατί αυτά που σκέφτομαι είναι πολλά αυτή τη στιγμή. Πες μου δύο. Ένα. Δύο. Μια ερώτηση απλή. Αχ, δεν θέλω απλή. Θέλω κάτι πικάντικο. Πάμε. Θα του πεις. Τι συνωμοσίες έκανες. Τι το συνωμοσίες που γράφτε. Δεν έχω ιδέα. Έκανες. Ξέρω ρε παιδιά, έτσι το ρωτάω. Εγώ δεν ξέρω ορθογραφία. Δεν έχει σημασία. Ξέρεις να μαγειρεύεις εσύ. Είναι μεγάλο προσόν. Συνέχισε. Τι συνωμοσίες έκανες. Με τα άτομα στο δωμάτιο. Με τα άτομα. Στο δωμάτιο. Τώρα αλήθεια το γράφεις. Δύο. Δεύτερη ερώτηση. Είσαι όντως τόσο καλός μάγειρας όσο δείχνεις. Εντάξει, αυτό. Όχι, έχει ουσία όλο είσαι αυτό. Είσαι όντως τόσο καλός για να είσαι αληθινός. Περίμενα να το γράψω για να είσαι. Έλα, τελείωνε, τελείωνε, δεν μπορώ. Αληθινός. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, άλλη μια ψηλή κουβέντα έφτασε στο τέλος της. Και για να κλείσουμε. Ναι. Και για να κλείσουμε. Τες δημιουργικότητας. Έχεις μότο. Ναι. Ακολούθα τα όνειρά σου. Για να ονειρεύεσαι. Σημαίνει ότι κάτι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Μπράβο. Και μετά από αυτό το ωραίο στιχάκι που σας είπε η Άλκηστης, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχηθώ μια πολύ ωραία μεγαλοβδομάδα να περάσετε, να φάτε όσα καλαμαράκια μπορείτε, όσα χταποδάκια μπορείτε, όσα κολικιωθάκια τηγανιτά. Η νηστεία είναι για να τρώμε μέχρι σκασμό τα νηστίσιμα. Πάναγε. Ήταν τώρα αυτό έτσι περίεργο. Δεν νηστεύω ποτέ μου. Δύσκολο να νηστεύω. Και το μότο αυτής της εκπομπής φυσικά είναι «Ταβάνι είναι μόνο ουρανός».
Τι χρώμα είναι το μαγιό σου? Καταπληκτικά. Εντάξει, ξεκινάω να πεις αυτά. Το μαγιό μου έχει το αγαπημένο μου χρώμα και είναι μπλε της θάλασσας. Τι θα φορούσες για να παντρέψεις τον καλύτερο σου φίλο ή φίλη? Αυτό που θα φορούσα για να παντρέψω τον καλύτερο μου φίλο ή τη φίλη μου, πιστεύω ότι θα αρμόζει ανάλογα την περίσταση που θα είμαστε. Και πιστεύω ότι θα είναι μια ολιά περίεργο, οπότε θα φορέσω έτσι ένα ωραίο κουστούμι. Φοράς αντιλιακή κρέμα προσώπου κάθε πρωί? Ποτέ μου δεν φοράω αντιλιακές κρέμες. Δεν το συνιστώ. Δεν είμαι φαν της κρέμας. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να δείχνει τα χαρακτηριστικά του. Το καλοκαιρινό καθημερινό σου παπούτσι είναι σανδάλι δερμάτινο ή σαγιονάρα? Εννοείται ότι το καλοκαίρι φοράω σαγιονάρα. Με πράσινη φόρμα θα συνδύαζες αθλητικό χρυσό ή κυπαρισί? Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να φορέσω πράσινη φόρμα. Θα προτιμούσες ένα πουκάμισο με πριν τα αποτροπικά φυτά ή νυχτερινό ουρανό? Πουκάμισο με νυχτερινό ουρανό πιστεύω θα ήταν καλύτερα. Φοράς μακριά φορέματα το καλοκαίρι? Σπάνια, πολύ σπάνια. Υπάρχει κάποιο αξεσουάρ που να έχεις για γούρι και να μην το αποχωρίζεσαι ποτέ? Το αξεσουάρ που χρησιμοποιώ εγώ για γούρι είναι τα κομποσκίνια μου και το χακούνα ματάτα. Έχεις φορέσει ποτέ παπούτσια με φωτάκια που τα πατάς και ανάβουνε? Ποτέ μου. Τα απεχθάνομαι, πιστεύω. Θα υιοθετήσεις το κόκκινο κραγιόν μετά το MasterChef? Μετά το MasterChef, Γιατί όχι.